καλημέρα άσπρο νήσι, στο νερό που έχει σανθίσει του Αιγαίου χρυσό γάλανη σταγόνα. Καλημέρα άσπρο νήσι, που ο ήλιος να σ' αφήσει δεν μπορεί ούτε στα μέσα του χειμώνα. Σήμερα είμαι ευτυχισμένος, συγκινημένος, γιατί είμαι πλάι στην κόρη μου. Η κόρη μου είναι το μοντέλο. Είναι η κούκλα που αγόρασα όταν ήμουν 18 ετών για να στολίσω τη φάτσα του σπιτιού μου. Και σήμερα θα σας δείξω μια σπουδαία δουλειά, μια δουλειά που έκανα όλα αυτά τα 50, σχεδόν 60 χρόνια, που μου μετίμησε η ελληνική πολιτεία και μου έκανε αυτό το σπουδαίο βιβλίο για μια μόδα ελληνική. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Καμπάνη που διέθεσε το κότερο και γυρίσαμε όλα τα νησιά της Ελλάδος για να πάρω έμπνευση. Και πρόπατο και τέλος, την σημαντική αυτή κυρία της πολιτικής που ήταν και καλλιτέχνης, τη Βάσο Παπανδρέου, η οποία με θεώρησε εθνικό σχεδιαστή μόδα της Ελλάδος και με τίμησε και μου έκανε αυτό το σπουδαίο βιβλίο για μια μόδα ελληνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βάσο την Παπανδρέου που σκέφτηκε να κάνει αυτό το ωραίο βιβλίο για μένα. Και δεν ξεχνώ ποτέ επίσης τη μεγάλη τιμή που μου έκανε η Βασίλισσα Άννα Μαρία να παρουσιάσω την κολεξιόν μου στα εγγένεια του Μοπαρνές εκείνη την εποχή. Με τίμησε κι αυτή, όπως με τίμησαν οι άνθρωποι που συγκινούνται να δουν ανθρώπους που δημιουργούν καινούργια Ελλάδα και συνεχίζουν. Οπωσδήποτε για μια μόδα ελληνική. Το επαναλαμβάνω και θα τα λέω για πάντα σε όλη μου τη ζωή. Πρέπει να σας δείξω όμως μερικά από τα νησιά, μερικές φωτογραφίες που θα γοητευτείτε με την παράδοση και την ανάπλαση που έκανα στην ελληνική μόδα. Ήτανε μεγάλο μου κέφι να καταφέρω να γυρίσω όλα τα νησιά της Ελλάδος. Ήτανε μεγάλο ταξίδι, μεγάλη θυσία του σπουδαίου αυτού ανθρώπου που διέθεσε το κότερό του αυτό το παλάτι να με πάει σε όλα τα νησιά. Και πρέπει να σας δείξω κι εγώ μερικές από τις δημιουργίες. Ανοίγω λοιπόν το βιβλίο για οπωσδήποτε θα περιμένετε με αγωνία να το δείτε γιατί είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Είμαι έτοιμος λοιπόν να σας ανοίξω το βιβλίο πραγματικά της ζωής μου και της Ελλάδος. Οπωσδήποτε δεν θα έπρεπε να μην αρχίσω από τον Ισάκη μου, τη Μύκονο, την οποία έκανα και ένα μοντέρνο που της εποχής που είναι τώρα μοντέρνα τα τουνίκ. Ξεκινάω και με ένα φόρεμα που φορούσαν οι γιαγιάδες μας στη Μύκονο.
εδώ οπωσδήποτε τη γειτονοπούλα τη Δήλος, θα έπρεπε να την ξεχάσω. Αυτή είναι η Δήλος. Αυτό ήταν μια μεγάλη μου επιτυχία που την παρουσίασα στο Βερολίνο και στο μεγάλο ξενοδοχείο Πλάζα στη Νέα Υόρκη όταν έκανα τη μεγάλη μου κολεξιόν και μου δώσαν συγχαρητήρια και γράψαν οι εφημερίδες όλες τότε, την εποχή εκείνη. Αν ζούσαν οι θέες του Ολύμπου, οπωσδήποτε θα τις έδινα εγώ. Προχωράμε λοιπόν, το κάθε ένα από όλα αυτά τα ρούχα είναι όλα τα νησιά μας. Φυσικά δεν ξέχασα και τη Στερεά Ελλάδα. Οπωσδήποτε και προχωράμε. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα σας δείξω μερικές από τις δημιουργίες μου που τις έχω και τις κάθε μέρα τις καμαρώνω ακόμα, γιατί είναι τα παιδιά μου. Είναι οι αγάπες μου, είναι τα όνειρά μου όλα εδώ. Προχωράω. Με πόση συγκίνηση και αγάπη σας θα δείχνω. Γιατί αυτή είναι όλη η ζωή μου. Προσπάθησα να δώσω και μία νότα μοντέρνα στις δημιουργίες μου για να μην θεωρώνται μοντέ. Και έτσι πάμε σε όλα. Α, η Τένεδος και η Ήμβρος μπήκανε και αυτές μέσα, γιατί είναι οι τόποι μας, είναι τα νησιά μας. Που τώρα αυτή την εποχή που σας τα δείχνω συγκινούμε πιο πολύ, γιατί μας ταλαιπωρούν οι γείτονές μας και εγώ από τη δική μου την πλευρά. Το χαβά μου, τα νησιά μας, η αγάπη μας. Πώς να μην μπορέσω να σας δείχνω με πολύ αγάπη και θα σας δείξω και μία δημιουργία που αγαπάω πάρα πολύ. Όλα τα αγαπάω. Τι ομορφιά, τι ευλογημένη χώρα ζούμε, τι εμπνεύσεις μπορεί να έχει κάθε καλλιτέχνη. Όταν μου έλεγε ο Ντιόρ, ο Ζαν Λεσέ, ο Γκίλαρος, που ερχόντουσαν τα καλοκαίρια και μου είπαν ότι έχω ένα ταλέντο για να γίνω σχεδιαστής μόδας και πόσο ωραία με χαρακτήρισε η Ελένη Βλάχου, ο Ντιόρ του Αιγαίου, ο Ντιόρ της Ελλάδος. Προχωράω. Μήπως δεν θέλω να σας κουράσω με όλες αυτές τις δημιουργίες μου, αλλά συγκινούμαι πάντα όταν το βλέπω και θυμάμαι τη Βάσο Παπανδρέου που με λέει αυτό το έργο σου θα πρέπει να γίνει βιβλίο για να μείνει για πάντα ένα βιβλίο για την ελληνική μόδα. Τι να σας δείξω εδώ και τι φαντάζεστε ότι μπορεί να είναι. Η Σαντορίνη. Εμπνεύστηκα από το ηφαίστειο και δημιούργησα. Προχωράω και λέω για πόσες μεγάλες κυρίες έφτιαξα έργα και εμπνεύστηκα πολλές φορές από μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό το έκανα το φόρεμα και για την Τζούλι Κρίστη θυμάμαι. Όταν ερχόντουσαν οι διάσημες γυναίκες στη Μύκονο, τους έκανα δώρο και από ένα φόρεμα. Αφού πρώτα
αντίγραφα το φόρεμα για να το κρατήσω στη συλλογή μου. Τι να σας πρωτοδείξω και τι να πρωτοθυμηθώ, εδώ συγκινούμαι πραγματικά, γιατί θυμάμαι όλα τα 50, 55, 58 χρόνια της καριέρας μου. Και ό,τι μπόρεσα συγκράτησα και ό,τι μπόρεσα να βάλω σε αυτό το βιβλίο. Να ευχαριστήσω την Ελληνική που με τίμησε και το χαρακτηριστικό είναι είμαι ο μοναδικός Έλληνας είδης της μόδας από τους 50-60 που ήμασταν να με τιμήσουν και να μου κάνουν και βιβλίο. Είναι ίσως, δεν το ξέρει, αλλά τα μεγάλα του Ελευθερουδάκη τα βιβλιοπωλεία το πουλάνε. Δεν πιστεύω να σας κούρασα. Εξάλλου είναι κάτι πολύ ωραίο να βλέπετε. Πώς δινόταν και από τις δίνει τώρα ο Γιάννης ο Γαλάτης. Γιατί και εγώ είμαι Έλληνας και αγαπάω την παράδοση. Και αγαπάω τα ωραία πράγματα. Κάθε μοντέλο και μια δημιουργία. Και όταν πήγαινα σε κάθε νησί, πήγαινα στο λαγορευτικό μουσείο του νησιού και έπαιρνα εμπνεύσεις. Μην φανταστείτε ότι έκλεψα πάρα πολλές ιδέες, γιατί ήταν ελληνικές, γιατί είμαι Έλληνας και τι άλλο μπορούσα να κλέψω. Εγώ έχω το δικαίωμα να κλέψω την Ελλάδα και να τη βάλω σε ένα βιβλίο. Σταματάω καμιά φορά και συγκινούμε που σας τα δείχνω όλα αυτά. Εγώ τα έχω δει πολλές φορές και δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα του κάθε νησιού. Και όταν έφτασα στο Καστελόριζο, εκεί από τότε έκλαψα που είδα το νησάκι μας αυτό τον ηρεμένο. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια, 50, 55, 60, δεν θυμάμαι ακριβώς, να βλέπω το νησάκι μας αυτό όπως όλα τα νησιά μας. Το ένα είναι τα κοσμήματα, τα μπιζού, είναι θεϊκά νησιά. Τι ιστορία! Αν πάτε και τα δείτε όλα το καλοκαίρι, εύχομαι να σας αξιώσει ο Θεός, να έχετε οικονομική ευχέρεια, να πάτε να τα επισκεφτείτε. Όχι με κότερο, αλλά με ό,τι τρόπο μπορείτε, με συγκοινωνίες. Και μακάρι να βρεθούν άνθρωποι σαν τον Νίκο, σαν τον Γιάννη τον Καμπάνη και να πάτε να σας τα δείξουν. Αλλά αν έχει τύχει διάβαινε και ριζικό περπάτα. Εγώ είχα την τύχη να έχω σημαντικούς φίλους και αυτό με έκανε. Είχα ένα μαγνήτη να μαγνητίζω ανθρώπους, αξιόλογους και αξίες. Ίσως ταυτιζότανε η τέχνη μου με τους ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη. Και έτσι βάδιζα μαζί τους κάθε μέρα. Και ένα νησί και έναν τόπο ελληνικό
Αχ, πατρίδα μου αγαπημένη. Πόσο σ' αγαπάω. Μήπως σας κούρασα, δεν πιστεύω, να βλέπετε τα νησάκια μας. Κάθε δημιουργία, κάθε στιγμή που τη βλέπω έστω από πάνω, εσείς τη βλέπετε πιο καλά από μένα, είστε πιο τυχεροί. Εγώ όμως τα έχω δει πάρα πολλές φορές και τα καμαρώνω. Εδώ είναι, ποιος νομίζετε, είναι η Μακεδονία μας. Είναι η πατρίδα μας, είναι τα όνειρά μας. Λάθη γίνονται στους ανθρώπους, αλλά εδώ δεν έκανα λάθος. Είναι η Μακεδονία μας. Γιατί αν όλοι οι καλλιτέχνες, και θυμάμαι από μικρός, και ο Ζάντες και ο Γκίλαρος και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες, ο Τζέμις Γκάλανος, πάρα πολλοί ερχόντουσαν και είχαν έμπνευση από Ελλάδα. Και αυτή είναι ολόκληρη Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, η γαλάζια μας πατρίδα. Είμαστε συγκινημένος και τώρα που τα ξαναβλέπω τα έργα μου, τα αγαπάω. Δέστε, αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτή ήταν η έμπνευσή μου. Έχουν έρθει χιλιάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν, τι άλλο, Ελλάδα. Είμαι λοιπόν έτοιμος, γιατί μ' άρεσε σε κάθε κολεξιόν μου να τραγουδάω και ένα τραγούδι στο φινάλε, να τους κάνω χαρούμενους ανθρώπους, να αγαπήσουν ίσως και περισσότερο τα ρούχα που φτιάχνω, τα μοντέλα μου. Πάμε λοιπόν να σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που αγαπάω πολύ, ένα καινούριο τραγούδι που αποχαιρέτησα την κολεξιόν μου, τις συλλογές μου, τη μόδα, και ασχολούμαι τώρα με τις ζωγραφές. Un concert dans la mer, dans l'île de Mykonos, qui est si simple, si doux, un fort dans mes rêves, qui est l'amour, l'amour. Όταν τα μάτια σου κοιτώ, πάλμοι χτυπούνε την καρδιά μου, κι όταν το χέρι σου κρατώ, κάνει γιορτή ο ερωτάς μου. Όταν τα χείλη σου φιλώ, αγάπη νιώθω, τι σημαίνει, και ένα μου πάθος τρυφερό. Χιλιάδες όνειρα υφαίνει. Έρωτας ήσουν δυνατός, ένα απρόσμενο μου χαδί. Ήρθες και μου φέρες το φως, μες στη ζωή μου
το σκοτάδι. Έρωτας ζουν ξαφνικός μέσα στη Μύκονο κουρσαρός. Τόσο απλός, τόσο γλυκός μες στα μελάκι ο φάρος. Τι ένα μουρ σιδένει εν κοντσέα τάν αμέρ τάν δίλ δε Μύκονος. Τι έ, σι σέμπλο, σι δού εν φά τάν με ρεύμε τί λαμούρ. Όταν σ' αγγίζω το κορμί, φωνές στα μάτια μου χτυπούνε. Όλα μου εκείνη τη στιγμή φωνάζουν πόσο σ' αγαπούνε. Όταν σ' έχω αγκαλιά, ψηλά νομίζω πως πετάω κι απ' την πνιγμένη μου λαλιά. Ακούς το πόσο σ' αγαπάω. Έρωτας ήσουν δυνατός, ένα απρόσμενο μου χαδί. Ήρθες και μου φέρες το φως μες στη ζωή μου το σκοτάδι. Έρωτας ήσουν ξαφνικός σ' ένα μου όνειρο κουρσαρός. Τόσο απλός, τόσο γλυκός μες στα πελάγι μου ο φαρός. Έρωτας ήσουν δυνατός, ένα απρόσμενο μου χαδί. Ήρθες και μου φέρες το φως μες στη ζωή σου το σκοτάδι. Έρωτας ήσουν ξαφνικός σ' ένα μου όνειρο κουρσαρός. Τόσο απλός, τόσο γλυκός μες στα πελάγι μου ο φαρός. Έρωτας ήσουν δυνατός. Βιερώσει στη μόδα, στους ανθρώπους το τραγούδι αυτό. Στο νησί μου ήταν ένας έρωτας, αυτός ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο καλλιτέχνες που γράψανε αυτό το τραγούδι για μένα. Σας στέλνω τα φιλιά μου σε εκείνους, σε εσάς που τα ακούσατε. Και εγώ με το δικό μου τον τρόπο, τον έρας τεχνικό, γιατί δεν είμαι τραγουδιστής, απλώς είμαι εραστής του τραγουδιού. Λυπάμαι που σας αφήνω, πέρασε η ώρα. Νομίζω ευχάριστα ήταν για μένα και για σας. Θα σας χαιρετήσω, θα σας στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και σας περιμένω την ίδια ώρα, την ίδια μέρα να με ξαναδείτε όσοι με αγαπάτε. Φιλάκια, σας αγαπώ.
μάτια τις Κυκλάδες να σκορπίσω. Στη Σύρο και στην Κύθνο, την Πάρο και τη Σύφνο, την Μύκονο να δω, να χαιρετήσω. Καλημέρα, άσπρο νησί, στο νερό που έχει σανθίσει, του Αιγαίου χρυσογάλανη σταγόνα. Καλημέρα, άσπρο νησί, που ο ήλιος να σ' αφήσει, δεν μπορεί ούτε στα μέσα του χειμώνα.